Αύριο στο επιμελητήριο Χίου στις 7 η ώρα υπάρχει μια εκδήλωση, μια ημερίδα η οποία συνδιοργανώνεται από το επιμελητήριο Χίου και από την Ελανέτ. Έχει να κάνει με την παρουσίαση του προγράμματος μεταποίησης στις νέες συνθήκες. Το πρόγραμμα αφορά ένα σημαντικό κομμάτι του τοπικού επιχειρηματικού ιστού, δηλαδή κυρίως τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επιχειρήσεις που μεταποιούν την πρώτη ύλη. Αυτό μπορεί να είναι από ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ή ένα αρτοποιείο ή ένα σιδηρουργείο, μαρμαράδικο, τέτοιες εν πάση περιπτώσει επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα είναι σημαντικό διότι επιδοτεί με 45% μία επένδυση, ένα επενδυτικό σχέδιο από 50 έως 400.000 ευρώ, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό σήμερα για να αγοράσει κανείς εξοπλισμό, κυρίως μηχανολογικό, αλλά και κάποιες βελτιώσεις στις κτηριακές του εγκαταστάσεις. Επιλέξιμες δαπάνες, όπως σας είπα, είναι εκτός από τεχνολογικό, μηχανολογικό, εξοπλισμό, κτηριακές εγκαταστάσεις, δαπάνες συμβούλων, δαπάνες σε θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών. Οπότε νομίζω ότι καλύπτει έτσι σαν ομπρέλα όλο το επενδυτικό σχέδιο που μπορεί κάποιος να έχει στο πλάνο του. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να υποβάλει πρόταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και υπάρχει ένα 18μηνο μέσα στο οποίο μπορεί να υλοποιήσει την επένδυσή του και βεβαίως να πάρει κάποια παράταση αν δεν έχει προλάβει να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο. Τι ώρα θα γίνει αυτή η εκδήλωση? Η εκδήλωση είναι σε 7 η ώρα, αύριο Τετάρτη, στον πρώτο όροφο του επιμελητήριου Χίου.